Μέχρι την Ολυμπία θα φτάσει ο νέος αυτοκινητόδρομος, αν και ο σχεδιασμός ήταν μέχρι την Τσακώνα. Εμείς θέλουμε να κρατήσουμε ανοιχτά όλα τα εργοτάξια των υποδομών. Ξέρουμε ότι γίνεται διαπραγμάτευση σε κεντρικό επίπεδο. Εμείς στο βαθμό που μπορούμε, με τη δύναμη της φωνής μας, θα εκφράσουμε τις ανάγκες των πολιτών της Δυτικής Ελλάδος για όλα τα δίκτυα υποδομών. Τα πράγματα για τον αυτοκινητόδρομο, το μεγάλο έργο πνοής για το δυτικό άξονα, φαίνεται ότι συναντούν και άλλα εμπόδια. Με τους παράγοντες του ΠΑΣΟΚ, βουλευτές και στελέχη του κόμματος, στις επαφές πραγματοποίησαν στην Αθήνα να ακούνε ακόμα και το ενδεχόμενο το έργο να σταματήσει στην Πάτρα. Όπως ήταν φυσικό, στην Ηλία ξεσηκώθηκαν. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να το πάρει πίσω έτσι αυτή η κυβέρνηση. Όσα ξεκίνησε η κυβέρνηση του Καραμαλή, που σαν ονείρατα 20 και 30 χρόνων, είναι πραγματικά απίθανο. Ένας μοιραίος πρωθυπουργός που από την αχαΐα έλκει την καταγωγή να τα βάλει στην κατάψυξη ή πολύ περισσότερο να τα οδηγήσει στον τάφο. Στη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού Υποδομών Δημήτρη Ρέπα, κατέληξαν στο εναλλακτικό σενάριο να φτάσει αυτοκινητόδρομος τουλάχιστον μέχρι την αρχαία Ολυμπία, έστω και με κάποια καθυστέρηση. Όσο για το πόσος χρόνος θα χρειαστεί και πώς θα διασφαλιστεί η υλοποίηση του έργου, είναι κάτι που θα αποσαφινιστεί στη συνέχεια, αφού παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο της σύμπραξης ιδιωτικού και δημοσίου κατά 50% έκαστος. Όλα θα γίνουν. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Τον κίνδυνο να μείνουν αναξιοποιητά αρκετά χρήματα που είναι δυνατόν να αντιληθούν μέσα από κοινοτικά προγράμματα, επεσήμενε ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με τον Υπουργό Μεταφορών Δημήτρη Ρέπα να τονίζει την ανάγκη εξεύρεσης λύσης, ώστε να συνεχιστεί η χρηματοδότηση από ελληνικές και ξένες τράπεζες στα έργα παραχώρησης. Ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι το έργο θα προχωρήσει παρόλες τις δυσκολίες που υπάρχουν και η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να πληρωθεί αυτό το έργο της Ολύμπια Οδού, το οποίο αποτελεί και το βασικό οδικό άξονα για την περιοχή μας. Ελπίδα όλων βέβαια αποτελεί και το ενδεχόμενο μείωση τιμής των διοδίων στα τμήματα που βρίσκονται υποκατασκευή μέχρι το Πάσχα.